Σε βλέπουν τα ματάκια μου αμάγαμα και μου περνάει ο πόνος. Αδύνατο τα μάτια μου αμάγαμα να ζήσω. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευεργετών, δωρητών, χορηγών και πάντων των μελών του σωματείου της νέα συνασσός, μετά των οικογενειών αυτών, έτι δε και απάντων των εκ μικράς Ασίας καταγωμένων αδελφών, προσφύγων, αδελφών, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, υπομένων. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, πλούσιοι απ' το χεύσαν και πείνασαν, ιδέες εξητούντες των Κύριων, ο κερατωθήσονται παντός αγαθούς. Το κεκοιμημένον δούλος σου ανάπαυσον παρόν αυτού πάντα τα εγκλήματα. Πάντων των προαπερθόντων συνασίτων ιερέων δημογερόντων διδασκάλων γονέων και τέκνων αυτών αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτών. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των ιερέων, των αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των δημογερόντων, των ευεργετών, των διδασκάλων, της πάλε ποτέ συνασσού Καπαδοκίας, των ευεργετών, δωρητών, επιτύπων προέδρων και αντιπροέδρων, των διατελεσάντων προέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των δερισάντων των αείσκων της Αψιλής Παναγίας, Σπυρίδωνος και Δημητρίου, και πάντων των μελών του Σωματείου η Νέα Συνασσός, έτι δε και των γονέων αδελφών και συγγενών αυτών, και πάντων των εκ μικρά Ασία καταργωμένων προσφύγων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, συμπατριώτες και φίλοι μας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, του Σωματείου όλων μας, σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας σε αυτό τον όμορφο χώρο που μας παρέδωσαν οι προγονείς μας, οι οποίοι φρόντιζαν πάντα για το μέλλον και πρόσβλεπαν σε αυτό. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, κυρία Λίτσα, που χάραξε την πορεία περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων.
Με αφορμή αυτή την επέτειο διοργανώσαμε τη σημερινή μας εκδήλωση, διευρύνοντας το καθιερωμένο ετήσιο πανηγύρι της Αψιλής Παναγιάς με τίτλο 100 χρόνια συλλογικής μνήμης του ελληνισμού της Ανατολής. Η επέτειος αυτή μας δίνει την αφορμή και την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε, να ενεργοποιήσουμε τη σκέψη μας υπό το πρίσμα μιας νέας σύγχρονης πρόσληψης του τι σημαίνει προσφυγιά και του πώς από το σημείο μηδέν στο οποίο βρέθηκαν οι πρόσφυγες όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους, επέδειξαν μια τέτοια πρόοδο ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία της σύγχρονης Ελλάδας. 100 χρόνια μετά, η τέταρτη και πέμπτη πλέον γενιά απογόνων προσφύγων, επαναδιατυπώνουμε την ταυτότητά μας, ενσωματωμένη πλήρως στην ελληνική κοινωνία. Μια νέα συνθήκη κοινωνικοποίησης για την οποία αγωνίστηκαν οι προηγούμενες γενιές προσφύγων, οι οποίοι είχαν το βάρος πρωτίστως της επιβίωσης και της διατήρησης της ταυτότητάς τους σε ένα περιβάλλον μη πλήρους αποδοχής από κάποιες τοπικές κοινότητες. Γνωστός και απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός τουρκόσπορη, δημιούργησε μερικές φορές ενοχικές στάσεις σε μερίδες πρώτης γενιάς προσφύγων, που ντρέπονταν να ομολογήσουν την καταγωγή τους, οι οποίοι βέβαια παρά τις δυσκολίες με την εργατικότητά τους, την επιμονή τους και την αναμφισβήτητη ικανότητά τους, επεδίωξαν και πέτυχαν την προοδευτική ενσωμάτωσή τους στη νέα πατρίδα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική και πολιτισμική αναβάθμιση της συλλογικής εθνικής ζωής και πουλώνοντας ταυτόχρονα το ψυχικό τραύμα της προσφυγιάς. Η σημερινή μας εκδήλωση δεν έχει στόχο μόνο να ανασκαλέψει μνήμες, αλλά και να επαναπροσδιορίσει τη συλλογική μας ταυτότητα μέσα από ιστορικές προσεγγίσεις, συζητήσεις, μεταφορά μαρτυριών καταγεγραμμένων από πρόσφυγες πρώτης γενιάς, αλλά και μνήμες και ακούσματα των απογόνων αυτών. Και την αφιερώνουμε στη μνήμη των προαπελθόντων προγόνων μας, όπως μας είπε και ο πατήρ Δημήτριος προηγουμένως, και όλων αυτών που εργάστηκαν μεθοδικά και σκληρά να οργανώσουν και να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη μέσα από την ίδρυση σωματείων και συλλόγων, όπως το δικό μας, και που είναι σχεδόν είναι από τα παλαιότερα, όπως γνωρίζουμε περισσότεροι, ιδρύθηκε το 1925, αναδεικνύοντας αυτή την υλική και άειλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από τις παραδοσιακές φορεσιές, τα τραγούδια και τους χορούς, τις διατροφικές συνήθειες, πράγματα που δεσπόζουν στη ζωή μας ακόμη και σήμερα. Όχι μόνο των απογόνων των Ελλήνων της Ανατολής και του γηγενούς πληθυσμού. Ανάμεσα σε αυτούς και ο δικός μας τελευταίος αποχωρών από αυτόν τον κόσμο, ο Δήμος Αθανασιάδης, του οποίου το 40ήμερο μνημόσυνο είναι σήμερα. Αιωνία η μνήμη όλων αυτών. Θερμά να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και μάλιστα με θέρμη και όσους συνέδραμαν στη διευκόλυνση της πραγματοποίησης της εκδήλωσης αυτής αυτή την ημέρα και στις χορηγίες τους, την Ιουλία Μανουσιάδου, τη Μαρίκα Ισοπούλου, τη Λίτσα Τσιλπυρίδου, τη Λούλα Τιγκέρτσικοφ, το Βασίλη Μαράσογλου, τη Δέσποινα Τσιλπυρίδου, τη Βάσου την Παπαδοπούλου, την Άννα τη Δράνια, τη Μαρία την Καλαρίτου, τη Βίκη Αναστασιάδη Μπάκα και για την αμέριστη προσφορά τους. Εργάστηκαν σκληρά δηλαδή και για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, τον Παναγιώτη και τον Τάσο Αναστασιάδη και τον Σωτήρη Σταυριανάκο. Ιδιαίτερα όμως τα μέλη όλα του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάστηκαν με ζέση και πάθος για το καλύτερο της σημερινής ημέρας. Να κάνουμε μία αναφορά σε κάποιους φίλους που βρίσκονται ανάμεσά μας και εκπροσωπούν κάποιους φορείς. Να πούμε ότι με χαρά βλέπουμε τον κύριο Αλέξη Αλεξανδρή, πρέσβη επιτιμή, και γνώστη εξαιρετικό περί τα ελληνοτουρκικά. Τον Μιχάλη το Βαρλά, Μιχάλη που είσαι, ιστορικό, ερευνητή, θα μας πει και ο ίδιος τις ιδιότητές του παρακάτω. Τον Νίκο τον Νικολαίδη, πρόεδρο του Σωματείου Φίλη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, του Ιδρύματος Μέλπος και Οκτάβιου Μεριέ. Την Άσπα Αρώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μας τα πει παρακάτω. Την Λένα Αναπνιώτη, πρόεδρο του νέου κύκλου Κωνσταντινούπολιτών.
τον Γιώργο Λεκάκη, δημοσιογράφο, συγγραφέα, στιχουργό, γνωστό από τις ραδιοφωτικές του εκπομπές και λάτρη της συνασού μας, με καπαδόκισσα μητέρα Γιώργο, νομίζω. Καλά το πληροφορήθηκα λοιπόν. Τον Κοσμά τον Χατόγλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης. Την Έλλη την Κόβη, επικεφαλής της άοκνης ομάδας Ρωμιών Πράξης, πραγματικά άοκνη. Την Κούλα την Πρόλιου, πρόεδρο της Ένωσης Μικρασιατών Νέας Ιωνίας ή Καπαδοκία, με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τη Δέσποινα Δαμιανού, πρόεδρο του Συλλόγου Μάκρης Λιβυσίου. Τη Βιβή Σαραντίδου, πρόεδρο της Αδελφότητας Προκοπιαίων Αθηνών, Πειραιός και Περιχώρων. Χαιρόμαστε που είναι εδώ και εκπροσωπούν τους συλλόγους τους, τα σωματεία τους και όλους όσους θα μας μιλήσουν στην πορεία. Ευχόμαστε να περάσετε καλά. Μη σας κουράσω άλλο. Απλά ανέφερα τον τελευταίο Κέτη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, απεβίωσε η Δέσποινα Προκοπιάδου Φραγκούλη. Περισσότεροι το γνωρίζαμε. Και επανερχόμαστε να περάσουμε όμορφα και να συνεχίσουμε να μπούμε στο κυρίως θέμα και ουσιαστικό και ενδιαφέρον, για μια συζήτηση ανοιχτή, όπως έχουμε πει, που θα συντονίσει η Ελένη Κυραμαρίου, την οποία ευχαριστούμε θερμά που δέχτηκε να συμμετάσχει σήμερα και να είναι κοντά μας. Η Ελένη Κυραμαριού είναι ιστορικός, εντεταλμένη ερευνήτρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μελετά την προσφυγική μετακίνηση των ετών 1922 με 1924 και κυρίως την εγκατάσταση των προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Είμαι η Ελένη Κυραμαριού, είμαι ιστορικός, όπως σας είπε η Βάσο, και την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια στην έρευνά μου, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας. Εγώ ασχολούμαι με την προσφυγική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Δεν έχω πραγματικά προσφυγική καταγωγή. Οι παππούδες μου από διαφορετικές διαδρομές εγκαταστάθηκαν στη Δραπετσόνα. Και αυτό ήταν το κίνητρο με έναν τρόπο για τη δική μου ενασχόληση. Πριν 16-17 χρόνια, όταν σπούδαζα στο Ρέθυμνο, είχα την τύχη να έχω καθηγητή τον Χρήστο Χατζιοσήφ, έναν συνασίτη, έναν άνθρωπο που με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο αγαπά και νοιάζεται την πατρίδα των προγόνων του. Και είχα εκεί την χαρά και την τύχη να διαβάσω το μοναδικό βιβλίο που έγραψε για τον τόπο του, τη Συνασό, και να ακούσω και να σκεφτώ για πρώτη φορά για τη δική σας πόλη, για τη δική σας κοινότητα. Περνώντας τα χρόνια και αλλάζοντας και εξελίσσοντας την δική μου έρευνα, διαφορετικές πάλι διαδρομές με έφεραν κοντά σε μια σειρά από άλλους συνασίτες και συνασίτησες, ανάμεσα στους οποίους τον κύριο Σάβα Λεπτουργίδη που κάθεται εδώ δίπλα μου, και είχα τη χαρά να κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του για την οικογένειά του, τις μνήμες του, το παρελθόν, και κάπως έτσι να φτάσω στο σωματείο σας και να δω το πολύ ενδιαφέρον μουσείο που φιλοξενείται στο χώρο του σωματείου. Να δω όλα αυτά τα αντικείμενα που εσείς, οι οικογένειές σας, δωρήσατε στο μουσείο. Αντικείμενα που οι παππούδες σας ή οι γονείς σας φέρανε μαζί τους και διατηρήσατε. Και αποφασίσατε στη συνέχεια, προσπαθώντας να διατηρήσετε αυτή τη μνήμη ζωντανή της κοινότητάς σας, να δημιουργήσετε το χώρο του μουσείου, να τα δωρήσετε εκεί και να γράψετε ίσως κάποια από εσάς και μια μικρή ιστορία για αυτό το αντικείμενο. Εγώ θέλω να ξεχωρίσω ένα μόνο αντικείμενο και αυτό να αποτελέσει την αφορμή για τη δική μας συζήτηση. Το βιβλίο, το Ρεύκομα, που φτιάξαν οι πρώτοι συνασίτες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την έξοδο στις 2 Οκτωβρίου του 1924.
Το ρεύκομα αυτό νομίζω είναι ένα εντυπωσιακά ξεχωριστό βιβλίο, ένα εντυπωσιακό αντικείμενο, είναι μια, και που κρύβει, όχι για την δική του καλαισθησία, για τις πληροφορίες μόνο που έχει μέσα, αλλά για το σκεπτικό κάτω από το οποίο δημιουργήθηκε. Η δική σας κοινότητα είναι μια κοινότητα που έφυγε όχι τη στιγμή της καταστροφής, τη στιγμή της κατάρρευσης του μετόπου, κυνηγημένη στις συνθήκες πολέμου, αλλά μια κοινότητα όπως και όλες οι καπαδόκικες κοινότητες αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν το δρόμο της προσφυγιάς μέσα από τη συνθήκη της Ροζάνης, τη συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών. Γνώριζαν λοιπόν αυτό που θα ερχόταν, τη φυγή από την πατρίδα, και είχαν το χρόνο να οργανώσουν αυτή τη φυγή. Είχαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους τα αντικείμενα που θεωρούσαν ότι χρειάζονται στη νέα ζωή που θα έστειναν, αντικείμενα που ήταν είτε χρηστικά είτε για τους ίδιους σπουδαία κοιμήρια, με όσους όρους και προβλήματα δημιουργούσε η συνθήκη της Ροζάνης στο τι μπορούσε να μεταφερθεί και τι όχι. Ταυτόχρονα, η Κοινοτική Επιτροπή της Συνασού εκείνη τη στιγμή κάλεσε φωτογράφο από την Κωνσταντινούπολη να φωτογραφίσει τα σπίτια, το σχολείο, τις εκκλησίες, τις πλατείες, να φωτογραφίσει την πόλη της Συνασού, και ταυτόχρονα τα μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής και άλλοι άνθρωποι της Συνασού κατέγραψαν μαρτυρίες, τραγούδια, παραδόσεις, ιστορίες. Το ρεύκομα αυτό φτιάχτηκε αμέσως όταν φτάσανε στην Ελλάδα, και όπως γράφει και μέσα, φτιάχτηκε για να θυμούνται αυτοί που φύγανε την πόλη που αφήσανε πίσω τους και να μάθουν οι νεότεροι το παρελθόν τους. Νομίζω ότι αποτελεί μια συγκλονιστική παραδοχή τη μέρημνα, τη σκέψη των ανθρώπων που ξέρουν ότι αυτό που θα αφήσουν είναι πίσω, δεν θα το ξαναβρούν ποτέ, ακόμα και αν έχουν την ευκαιρία να ξαναεπισκεφθούν τη Συνασό, δεν θα είναι ποτέ η ίδια, θα είναι η πόλη πια κάποιων άλλων ανθρώπων, και οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να στήσουν μια καινούρια ζωή σε έναν άλλο τόπο, που άλλοι μπορεί να το γνωρίζουν, να έχει τύχει να επισκεφθούν την Ελλάδα στο πλαίσιο εμπορικών τους δραστηριοτήτων ή άλλων, και ταυτόχρονα που όμως δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα είναι η νέα συνθήκη, πού θα εγκατασταθούν, πώς θα είναι, αν θα μπορούν να κάνουν τις ίδιες δουλειές. Δεν θέλω να σταθώ στις λεπτομέρειες ότι κάποιοι συνασίτες μπορεί να πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και να έφτασαν αργότερα εδώ. Η πλειονότητα της κοινότητας ήρθε στην Ελλάδα, ήξερε ότι στις 2 Οκτωβρίου θα έπρεπε να φύγει. Το σχολείο λειτουργούσε μέχρι την τελευταία μέρα. Υπάρχει στο σύλλογό σας μια συγκλονιστική επίσης φωτογραφία που είναι οι μαθητές του Αρεναγωγείου και του Παρθεναγωγείου της Συνασού την τελευταία μέρα των μαθημάτων, και σκεφτείτε μια οργανωμένη μαζική φυγή στις συνθήκες της εποχής, με τον πόνο που έχει πάντα η φυγή, όσο και αν την περιμένεις. Νομίζω ότι η μέρημνα για να συνεχίσει να υπάρχει η κοινότητα, το σωματείο σας φτιάχνεται πάρα πολύ νωρίς, η μέρημνα να φτιαχτεί αμέσως αυτό το ρεύκομα, η ημερομηνία που εγγράφει πάνω είναι το 1924, ούτε καν το 1925. Νομίζω ότι οι πρόγονοί σας δείξανε μια εντυπωσιακή μέρημνα για τη διατήρηση της μνήμης. Και όπως βλέπω σήμερα εδώ από τη δική σας συμμετοχή σε αυτή την επέτειο, σε αυτή τη γιορτή που οργανώνεται κάθε χρόνο, στην ύπαρξη της κατασκήνωσης που λειτουργούσε για όλα αυτά τα χρόνια, στις εκδηλώσεις που κάνει το σωματείο σας, με έναν τρόπο αυτή η μέρημνα απέδωσε.
όλοι και όλες που είστε εσείς σήμερα αισθάνεστε ένα κομμάτι αυτής της κοινότητας με όποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να έχουν επέλθει και έχουν επέλθει τα 100 αυτά χρόνια. Νομίζω ότι αυτό που έχει αξία να συζητήσουμε, αυτό που έχει αξία να σκεφτείτε και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε σε μια δεύτερη φάση, όχι σήμερα απαραίτητα, είναι πώς μπορεί να πάει παρακάτω. Τι θα μπορούσατε εσείς να κάνετε για να διασώσετε αυτές τις μνήμες που έχουν ήδη διασωθεί από πρόσφυγες πρώτης, δεύτερης γενιάς, που έχετε καταγράψει τις μαρτυρίες τους, τα αντικείμενα, και στο πόσο θέλετε να μοιραστείτε αυτή τη γνώση, αυτή τη μνήμη με τις, όχι μόνο με τις επόμενες γενιές συνασιτών, παιδιών που οι προγονοί τους κατάγονται από τη Σύνασο, αλλά και ευρύτερα με τους άλλους προσφυγικούς συλλόγους και την ελληνική κοινωνία. Οπότε νομίζω αυτό θα είναι το πλαίσιο της συζήτησης. Θα ακούσουμε δύο μαρτυρίες που ο κύριος Ρεπτουργίδης πήρε σε το 1970 τη δεκαετία του 1970, και θα συνεχίσουμε κάπως τη συζήτηση. Ο σκοπός μας είναι ότι πρέπει να δώσουν να καταλάβουν στα παιδιά μας τα σημερινά τι ήταν οι γονείς των, πώς υποφέραν οι γονείς των στη ξενιτιά τότε με τις βαρβαροσύνες της Τουρκίας, όταν αρχίνησαν και φεύγανε και πιένανε στη ξενιτιά. Διότι ξέρεις πολύ καλά ότι τα χρόνια εκείνα που πήραν στη ξενιτιά δεν είναι ένα σχεδίο, πήραν 20, 25, 30 μαζωμένα, κάνανε πολλούς και πιένανε. Μάλιστα είχαν και την ιδιότητα την εξής, ότι πέραν και ένα γκασμά και ένα φτιάρι και το είχαν μαζί τους, μήπως πεθάνει κανένας τον και το χάσουν. Καταλάβατε. Όταν δηλαδή φεύγανε από τη Σύνασο, είχαν πάρει στην πόλη. Και όταν από την πόλη πάει πήγαινε στη Σύνασο. Ναι, όταν γυρίζανε. Διότι όταν γυρίζανε τότε στο παλιό καιρό, δεν ήταν μεγάλη δουλειά τότε. Πήρανε καμίδες, πήρανε μουλάρια. Ναι. Αλλά μετέπειτα όταν σαρφιόν πήραν το ελεύθερο από τον Σουλτάνο μετά την κατάρτιση της Κωνσταντινούπολης, ότι να συναλλάσσονται ελεύθερα οι χριστιανοί με τους Τούρκους, τότε πήγαινε το ελεύθερο και σηκώναν και κάναν ταξίδια και φεύγανε τα μάξια και πήγαιναν στην πόλη. Και πήραν πάλι πουλούκια, πήραν 4-5 αμάξια μαζωμένα. Λοιπόν, αλλά φεύγαν και πήγαιναν, και να πάρεις ένα παράδειγμα το εξής, ότι όλα τα παιδιά, το συνασίτηκα είναι 3 χρονών τώρα μετά. Α, ναι, γιατί μένανε 3 χρόνια. 3 χρόνια μένα στην πόλη, και ένα χρόνο είτε 6 μήνες κάνα ταξίδι στη Σύνασο. Εκεί που κάνανε στη Σύνασο το ταξίδι, γλεντούσαν, διασκεδάζαν, περνούσαν, είχαν την ψυχαγωγία τους, ας πούμε έτσι, διότι δεν είχαν αυτά τα συστήματα τα σημερινά της ψυχαγωγίας κάθε χρόνο να παίρνουν τα δικά μεθήματα και τα μία. Ναι. Τότε εργαζόταν 3 μήνες, 3 χρόνια, και μετά 3 χρόνια σηκόνταν και πήγαιναν στην συνασιοκράτη, 6 μήνες, αναλόγω την οικονομική κατάσταση που έχει καθένας. Ναι. Οι πλούσιοι καθούνταν τότε ένα χρόνο, οι μέτροι ήταν οι μεσακοί, ας το πούμε, καθόταν αυτοί τότε σε 6 μήνες, 7 μήνες και μετά πήρε πάλι στην πόλη. Με το μεταξύ η γυναίκα τους ήταν Ινδιά, γυρνούσε μετά με τα 3 χρόνια, σκάρουν άλλο παιδί. Και δεν μου λένε, οι γυναίκες γεννούσαν μόνες τους, ας πούμε, οι άντρες τίποτα, καμία συμπαράσταση. Οι γυναίκες εκεί είχαν όλα τα κομφόρ, να πούμε. Και τα μπέλια τους και τα χωράφια τους και τα φρούτα τους και οτιδήποτε είχαν. Ναι, αλλά τα φροντίζανε όμως. Τι κομφόρ, οι ίδιες τα φροντίζανε. Ήτανε άξιες οι γυναίκες. Δεν μου λέτε, οι γυναίκες τα φροντίζανε, αλλά είχαν εργάτες Τούρκους, έτσι. Τούρκους και δικούς μας. Οι εργάτες τις άκουγαν, τις γυναίκες. Τις δεχόντουσαν διαταγές από τις γυναίκες. Πώς. Ήτανε οι Τούρκοι, η Καρσινασσός ήταν μια κομμόπολη, η οποία είχε γύρω της 700-800 κάποια σπίτια. Ναι. 60% ήταν τουρκικά. Ναι, τα άλλα ήταν ελληνικά. Τα άλλα ήταν ελληνικά. Ομιλούσαν και την ελληνική. Το ξέρω, το ξέρω. Και πολλές Ελληνίδες δεν ξέραν και τουρκικά. Ναι. Οι Τούρκοι δεν ξέραν το ελληνικά. Ναι. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια μου εκείνα, όταν ήμουν και πίνα και στους παπαδοπέδι με τους παπάδες, τη μεγάλη εβδομάδα που βγάζαμε τότε στον επιτάφιο, ναι. Το γυρνούσαμε από το σπίτι σας κοντά. Το Ρώσο. Τώρα, στο Μισηχόρι. Το έχει βγει στην πλατεία. Του παππού.
της γιαγιάς μου. Της κυρίας. Όχι του παππού μου, της γιαγιάς μου. Και περνούσαν από κοντά από την πόρτα εκεί πέρα με το, τον επιτάφιο, τον είχαν σε δύο δίχαλα πάνω δεμένων, αυτοκρεμασμένων, και τον είχε ένας οπάς από τη μια πάντα κι άλλος από πίσω. Και ήταν από κάτω ελεύθερο και περνούσαν οι γυναίκες από κάτω. Δηλαδή ήταν επιτάφιο στολισμένος με λουλούδια ή το κέρδι. Δεν το κάνουν τον επιτάφιο όπως τον κάνουν εδώ. Πώς τον κάνανε. Τον επιτάφιο όταν βγαίνανε με συμπεριφορά, ναι. Δίνανε και ονόματα και διαβάζανε από πάνω στο κέρδι. Τώρα εγώ είμαι το 12 γενής. Και από την Συνασσό πότε φύγατε. Το 20. Αλλά τι ανταλλάγει. Με την ανταλλάγει. Άλλοι μπρος, άλλοι πίσω, με τη σειρά όλοι, ναι. Από τη Συνασσό μέχρι τη Σμύρνη, εκεί κοντά που πήγατε στα καράβια. Σμύρνη δεν περάσαμε. Πού πήγατε. Τώρα από τη Συνασσό πήγαμε με τα μάξια, εκεί είναι σκεπαστά, αμάξια με δυο άλογα. Αραπάδες δηλαδή. Αραπάδες δηλαδή. Στον αραπάδι είχαμε εκεί πέρα. Ήρθαμε, δηλαδή ξεκινούσαν επειδή οι δρόμοι εκεί δεν ήσαν και κατάλληλη έτσι τη νύχτα, όταν δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε, το πρωί ξεκινούσες και το βράδυ πιέναμε σε χάνια τα λέγανε εκεί και κοιόμασταν εκεί. Μέσα δηλαδή κοιόμασταν στο αμάξι, είχαμε στρώσει από κάτω, εγώ και η Άμου ήμασταν και στρώσαμε εκεί και κοιόμασταν το βράδυ μέσα στο αμάξι. Εδώ το πρωί πάλι ξεκινούσαμε. Πήγαμε από τη Συνασσό στην Ανακού, τα λέγαμε, Αναγιώτη που λένε, στην Ανακού, εκεί πέρα κατεβήκαμε στο χάνι. Βράδυ κοιμηθήκαμε, το πρωί πάλι σηκωθήκαμε, ξεκινήσαμε, πήγαμε στην Ήρδη. Κοιμηθήκαμε εκεί, στο χάνι, στις Ήρδες. Μετά σηκωθήκαμε, πάλι το πρωί, πάλι ξεκινήσαμε και πήγαμε ο Λούκουσλα, εκεί που είναι το τρένο. Το τρένο έχει δύο διασταυρώσεις, δηλαδή το ένα πάει η δεξιά, το άλλο πάει η αριστερά. Τώρα δεξιά πάει κατά την πόλη. Αριστερά πήγαμε εμείς ήρθαμε κατά την Μερσίνα. Την Μερσίνα ήρθαμε εμείς. Τώρα τη Σμύρνη καθόλου δεν είδαμε, δεν ήρθαμε. Ναι, πήγανε κάτω εσείς πιο κάτω. Ναι. Και από εκεί κάτσαμε 15 μέρες στη Μερσίνα, καθίσαμε. Ήρθε το βαπόρι και μπήκαμε στο βαπόρι με πληρωμή ήρθαμε. Σαν ήρθαν έτσι. Δωρεάν. Και πού σας έφερε το βαπό? Το βαπό μας έφερε στον Πειραιά. Πειραιά σας έφερε. Στον Πειραιά. Γιατί άλλους τους πήγε στην Άνδρο, άλλους τους πήγε στον Αρχείο. Ήρθαμε στον Πειραιά. Ναι, στον Πειραιά ήρθαμε. Ούτε και καραντίνα, γιατί είμαστε με πληρωμή. Άλλοι πήγαν στο Αγιώρι καραντίνα, εκεί πέρα τους κάνανε. Αλλά και εμάς μου πήγαν, μας πήγανε σε ένα κλίμα, ξέρω εγώ, εκεί. Εκεί μπήκαμε εκεί, κάτι μήπως μικρόβια, δείτε τα πράγματα. Ναι. Αλλά ήρθαμε και μας λένε, ήταν η Αναστασία, είχαν έρθει από την πόλη. Ο Λευτέρης, ο παππού, ο Γιαγιάρης, ο παππού, η Ζαφυρού, η Αναστασία. Ναι. Και μας λένε να πάτε στο παπά το βαπόρι. Στο παπά το βαπόρι μας λέγανε. Καλημέρα. Πιο δυνατά, Σάβα. Όσο μπορώ, εντάξει. Θα σας πω πώς έχουν μαζευτεί λίγο πολύ αυτές οι αφηγήσεις που γίνανε από το Σταύρο το Φαρασόπουλο και τη Σιδηροπούλου Αναστού. Τη δεκαετία του 70 με αρχές δεκαετίας του 80 με πρωτοβουλία του Τμήματος Νέων Συνασιτών πραγματοποιήθηκαν μία σειρά συνεντεύξεις με συνασίτες πρώτης γενιάς οι οποίοι διηγήθηκαν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από ιστορίες και αναμνήσεις σχετικές με τη ζωή και τον πολιτισμό της Συνασσού. Τις συνεντεύξεις πήραν η Μαρία Βαγιάννη, ο Κυριάκος Βλασιάδης, ο Σάββας Λεπτουργίδης, η Ιουλία Μανουσιάδου και ενίοτε ο Σάββας Λεπτουργίδης του Ιωάννου. Ενώ τις ιστορίες διηγήθηκαν συνασίτες και συνασίτησες πρώτης γενιάς, συγκεκριμένα η Παπαδοπούλου η Μαρίκα στην Ελευσίνα, η Σενίογλου η Σονόγλου Ιουνία, Μανιάτικα Πειραιάς, Φακίδου Αγγελική Ελευσίνα, Σιδηροπούλου Αναστού Ντεμερτζή,
Μανιάτικα Πειραιάς, Φαρασόπουλος Σταύρος Πειραιάς, Παπαγεωργίου Εκατερίνη, Πουπίδου Στρατίσα, Χριστίδου, Ρίζου Μαριγό και Νικόλαος Βαγιάννης από τη Νέα Συνασό, Καϊραχτίδου Κίτσα, Τεπέρογλου Θανάσης, Αθανασιάδη Σάβας, Πατρικιάδου ή Πατρικίου Ζαφύρα, Βενετία ή Βενετιά και ο Κόνιαλης Ιωάννης Ιεσέ. Τα μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν βίντεο και έτσι χρησιμοποιήθηκαν μόνο κασέτες ήχου, τώρα γραμμένες σε CD, και οι αφηγήσεις περιέχουν πλήθος πληροφοριών σε απάντηση ερωτήσεων και σε αυτοβιογραφικά στοιχεία των ερωτωμένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι αξιοσημείωτες και αποτελούν αντικείμενο για μελλοντικό συγγραφέα. Μάλιστα, κάποια στοιχεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο συγγραφικό έργο του Χρήστου Χατζίωση. Τα στοιχεία αναφέρονταν αφορούν μεταξύ άλλων φυσικό περιβάλλον, διοίκηση δημογεροντία, αρχές, εκκλησίες, παιδεία, σχολεία, δάσκαλοι, διδασκόμενα μαθήματα, η θέση και ο ρόλος της γυναίκας, γάμος, βαφτίς, έθιμα και γιορτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μάρελ Βαϊάννη, η οποία έχοντας απομαγνητοφωνήσει και καταγράψει το συγκεκριμένο υλικό, έχει δημιουργήσει ένα πολύτιμο οδηγό ανάμεσα στις πληροφορίες που χρησιμοποιώ και εγώ για αυτά που σας λέω. Παραθέτω τις ακόλουθες πληροφορίες για τις γιορτές της Συνασό από την κυρία Ιουνία Σενίογλου, γιορτή του Αγίου Νικολάου. Κατέβαινε στη Συνασό όλες οι επαρχίες, σύλλατα, τζαλέλα, ποτάμια. Συνήθως καθότι χειμώνας είχε πολλά χιόνια. Αυτό δεν εμπόδιζε να μαζεύονται όλοι και να γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο οποίο συμμετείχαν και οι Τούρκοι. Γιορτή Αγίου Βασιλείου. Φτιάχνανε βασιλόπιτες, τις οποίες στόλιζαν πάρα πολύ. Την παραμονή το βράδυ και σε κάθε σπίτι γινότανε τραπέζι και μαζεύονταν όλοι οι συγγενείς. Ανήμερα πήγαιναν στην εκκλησία. Όλοι ήταν καλοντημένοι. Οι γυναίκες φορούσαν τα φλουριά τους εφόσον ήταν ανήπαντρες και οι άντρες εφόσον ήταν και οι άντρες στο Συνασό. Οι γυναίκες που δεν είχαν τους άντρες στο χωριό δεν ντύνονταν. Πηγαίνανε στην εκκλησία με την ποδιά. Το Πάσχα, ο επιτάφιος στον Άγιο Κωνσταντίνο γύριζε γύρω από το σπίτι του το Ρώσι. Το Ευαγγέλιο της Ανάστασης διαβάζονταν πρώτα στα ελληνικά και μετά στα τουρκικά. Γι' αυτό πήγαιναν και οι Τούρκοι και άκουγαν το Ευαγγέλιο. Πριν την Ανάσταση γυρνούσε κράχτης, χτυπούσε τις πόρτες όλων και έλεγε «Ορίστε στην εκκλησία». Από τη Φακίδο Αγγελική, τη Ζωοδόχου Πηγής και την Κυριακή του Θωμά, τα κορίτσια τα ελεύθερα πήγαιναν στον Άγιο Νικόλαο και χόρευαν στον προάβλιο χώρο. Στο πάνω μέρος στεκόντουσαν οι νέοι, έβλεπαν τα κορίτσια και διάλεγαν την ύφη. Τα Χριστούγεννα πήγαιναν όλοι στην εκκλησία και γυρίζοντας στο σπίτι, πριν μπουν μέσα, έτρωγαν μια κουταλιά μέλι με βούτυρο για τα συχαρίκια της Παναγιάς. Τελειώνοντας, ας θυμηθούμε και το πανηγύρι της Αψηλής Παναγιάς. Μετά τη Γοργολή ήταν το βουνό της Αψηλής Παναγιάς. Ήτανε για όλους μία εκδρομή, η οποία ξεκίναγε 8 Σεπτέμβρη και τέλειωνε του Σταυρού, 14 Σεπτέμβρη, όπου κατεβαίνανε να πάνε στην εκκλησία. Στην Αψηλή Παναγιά είχε κελιά, στα οποία μένανε, μαγείρευαν, τρώγανε, πίνανε, χορεύανε και υπήρχαν όργανα που έπαιζαν. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα, με αφορμή το πανηγύρι της Αψηλής Παναγιάς, σε μια χρονιά σημαδιακή, 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, ας γιορτάσουμε σήμερα, ας φάμε και ας πιούμε και κυρίως ας θυμηθούμε τους δικούς μας συνασίτες, γιατί η μεγαλύτερη κληρονομιά μας είναι η μνήμη. Σας ευχαριστώ.
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας τους φίλους του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Είχαμε την εξής σκέψη και πήραμε την πρωτοβουλία το 2020 να απευθυνθούμε στα μέλη μας και να ζητήσουμε να γράψουν ό,τι αυτοί θυμόντουσαν από τους γονείς, παππούδες, γείτονες. Δηλαδή η ιδιαιτερότητα ήταν ότι δεν ήταν πρόσφυγες πρώτης γενιάς, ούτε καν και δεύτερης. Αλλά μας ενδιέφερε πάρα πολύ πώς οι μνήμες είχαν περάσει σε αυτούς, γιατί αυτό έχει σημασία, δηλαδή οι καταγραφές έχουν γίνει πάρα πολλές. Αλλά θέλαμε και ό,τι έχει μείνει, όπως έχει μείνει. Δεν μας ενδιέφερε η λογοτεχνικότητα φυσικά, αλλά αυτές οι μικρές ιστορίες που όλες μαζί κάνουν και τη μεγάλη ιστορία που μελετάμε. Όταν έκανε το κάλεσμα η Βάσο η Παπαδοπούλου, πραγματικά σκέφτηκα τι απ' όλα να διαβάσουμε εδώ. Γιατί είχαμε ιστορίες από τα Μοσχονήσια, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη, από τα Βουρλά. Σκέφτηκα όμως και για θέμα χρόνου, αλλά κυρίως έτσι από σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του σωματείου σας, να καταθέσω εδώ ως μια μικρή συμβολή κάποιες ιστορίες πολύ σύντομες που αφορούν στην Καπαδοκία και μόνο. Θα σας αναφέρω λοιπόν το όνομα αυτών που τις έχουν καταγράψει. Είναι και οι τρεις κυρίες. Και όσο μπορώ αφαιρώντας, γιατί θέλω να είμαι πολύ σύντομη, γιατί καταλαβαίνω ότι η ώρα είναι για φαγητό, να δώσω έτσι την ουσία αυτών που έγραψαν. Λοιπόν, το πρώτο που επέλεξα τελικά ένα απόσπασμα, φοβόμουν μήπως σας κουράσω, είναι από τη Φωτεινή Καϊμάκη. Αναφέρεται στον παππού της και μιλάει για αυτόν καταλήγοντας. Ο παππούς ήταν από το Ανδρονίκη της Καπαδοκίας. Αφού λοιπόν μιλάει για εκείνον πολύ και μιλάει για τα χιόνια που έπεφταν από το βουνό και πώς παίζαν τα παιδιά και πολλές τέτοιες ιστορίες, καταλήγει. Δεν ήξερε ο πάπος μου όταν με τόση επιμέλεια σε βένινο μπαούλο μάζευε τα κεχριμπάρια και τους μαργαρίτες, το σμαραγδί κολιέ της Μέλπος της γυναίκας του και το φουστάνι της Ελισάβε της κόρης του το Μενεξελή με περουζέδες και ζαφύρια, όλο μετάξι και ντυμένο με χρυσή κλωστή, δεν ήξερε, λέω, μια λεπτομέρεια που στάθηκε τόσο σημαντική, πως ταξιδεύουν μόνο οι ψυχές και αυτό που πονετικά μοιραία κρύβεις μένει ξοπίσω, θλίβεται, κόβει τις άρκες του πεισματικά, καρφώνεται στο χώμα και εσύ νομίζεις πως ακολουθεί. Εν τέλει όλα γίνονται ερήμην του ουρανού και του σώματος της ελπίδας της απορφανισμένης και ατάκτος υποχωρούσης πίσω από τα χαλασμένα όνειρα και τα σπίτια τα τεμαχισμένα. Φωτεινή Καϊμάκη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι από την Ελένη Παπαπαναγιώτου. Το 1905 γεννήθηκε η γιαγιά μου Ελένη Ξηφοπούλου σε ένα χωριό της Καπαδοκίας, την Ανακού. Απήχε 70 χιλιόμετρα από την Κεσάρια, 18 από την Νεάπολη και 54 χιλιόμετρα από την Ίγδη. Παιδινό χωριό, φημισμένο για τα βερίκοκα, για τα μπέλια του και για τα καϊμάκια του. 15 χρόνων η μάνα της η Αναστασία την πάντρεψε με τον συγχωριανό της Λάζαρο Αμπουρίδη για να έχουν μια προστασία, δύο γυναίκες μόνες τους ήταν. Η Αναστασία ήταν χείρα από 26 χρόνο. Το γιο της Σημειών τον πήραν 17 χρόνων οι Τούρκοι στα μελέτα μπουρού, τάγματα εργασίας και δεν γύρισε ποτέ. Έτσι βρέθηκε η Ελένη το 1920, παιδί ακόμα, παντρεμένη με τον Λάζαρο 8 χρόνια μεγαλύτερό της, ο οποίος έφυγε αμέσως για την πόλη να δουλέψει ως μπακαλόγατος. Η Ελένη έμεινε πίσω να υπηρετήσει το σπίτι της πεθεράς της και να συντροφεύει τη μάνα της. Λάτρα στα σπίτια, δουλειά στα χωράφια, φροντίδα στα μικρότερα αδέρφια του άντρα της. Απαραίτητα έπλαινε τα πόδια του πεθερού και όλων των μισαφυρέων που περνούσαν από το σπίτι τους. Δύσκολη ζωή. Το όνειρο να μαζέψει ο άντρας της κάποια λεφτά να τα στείλει στο χωριό και να την πάρει και αυτή στην πόλη κοντά του ήταν μακρινό. Και ξαφνικά, το 1923 ήρθε το μαντάτο. Χάσαμε τον πόλεμο και θα γυρίσουμε στην πατρίδα. Ποιον πόλεμο? Ποια πατρίδα
Και εκεί που ζούσαν τι δεν ήταν πατρίδα. Αλλού ήταν η πατρίδα. Μπερδεμένα πράγματα. Γύρισε και ο Λάζαρος να φροντίσει την οικογένειά του. Ειδοποιήθηκε στην πόλη ότι στην ανταλλαγή των πληθυσμών που θα γίνει ήταν και τα δικά τους μέρη. Έτσι ήρθαν στην Ελλάδα και παρά τα χίλια μύρια που τράβηξαν, ήρθαν σε έναν τόπο φωτεινό που η ανάσα τους μύριζε ελευθερία. Αχ, γιαβροί μου, ευτυχώς για μας τις γυναίκες που χάσαμε τον πόλεμο και ήρθαμε στον τόπο μας και μπορούσαμε να δουλέψουμε και να φτιάξουμε το βιός μας χωρίς φόβο και υποταγή σε κανέναν. Και δούλεψε πολύ και πρόκοψαν και δεν νοστάλγησε ποτέ την πατρίδα, αλλά και ποτέ δεν την ξέχασε. Τι γιαλαντζή τολμαδάκια, τι καρσιλαμάδες με κουτάλια και ποτηράκια, τι τραγούδια και χαρές και εκείνα τα καημάκια που έφτιαχνα από πρόβιο γάλα κάθε Πάσχα με μέλι και καρύδια ανάστεναν το Χριστό πριν την ώρα τους. Έτσι η Ελένη συντέριαξε τις πατρίδες της και πορεύτηκε στη ζωή της μέχρι τέλος. Η πολύ αγαπημένη μου γιαγιά, Ελένη Παπαπαναγιώτου. Και το τελευταίο, της Νίκης Σταυρίδη, στο Προκόπη της Ανατολής. Στην πόλη, στο καλό δωμάτιο του σπιτιού τους και όχι στην καθημερινή, η γιαγιά μου Ελπίδα Χατζηδημητριάδου είχε δύο μεγάλους πίνακες στους τοίχους. Τους κοίταζα πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Ο καθένας απεικόνιζε μια διαφορετική σημαντική στιγμή της ελληνικής μυθολογίας. Το θέμα του ενός ήταν η ονοματοθεσία της Αθήνας με την Αθηνά του τον Ποσειδώνα, τον Δία, την Ήρα, τον Ήφαιστο και την Νίκη, η τελευταία πάνω στο δέντρο της ελιάς, να στεφανώνει την Αθηνά νικήτρια στον αγώνα για το όνομα της νέας πόλης. Ο άλλος πίνακας όμως, που μάγευε ακόμη περισσότερο τα παιδικά μου μάτια, έδειχνε τη Μύδια. Πανέμορφη και επιβλητική, τεράστια την έβλεπα, καθισμένη σε ένα βράχο δίπλα στη θάλασσα, να αποχαιρετά τα παιδιά της, τα οποία επρόκειτο να πάρουν το πλοίο που ήταν αραγμένο και θα τα οδηγούσε σε λίγο στο χαμό. Τα παιδιά δεν το ήξεραν, το ήξερε όμως η Μύδια καθώς και η Παραμάνα, που κάθεται ζαρωμένη δίπλα της και πάζοντας με τα χέρια το πρόσωπό της. Και οι δύο πίνακες ήταν και ντυμένοι με πολύχρωμες μεταξωτές κλωστές με ελεύθερη ρηχτή βελονιά. Πρέπει να ρωτούσα πολλές φορές την ιστορία τους και η γιαγιά μου να ευχαριστιόταν κάθε φορά να την επαναλαμβάνει. Ωστόσο, πέρα από το μυθολογικό μέρος, επαναλάμβανε και το εξής ανέκδοτο. Όταν η θεία της Γεσθημανή κέντησε και τελείωσε τον ένα από τους πίνακες, έπρεπε κάποιος ή κάποια να ζωγραφίσει τα πρόσωπα της Μύδιας και των παιδιών. Γιατί αυτά δεν γινόταν και ντυθούν, έπρεπε να ζωγραφιστούν με λεωχρώματα. Ζούσαν στο Προκόπη, Ιργκύπ της Καπαδοκίας. Μέσα σε όλο το χωριό υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος που μπορούσε να ζωγραφίσει καλά, ο γιος του Χότζα. Και τι να κάνουν, έδωσαν σε αυτόν χωρίς άλλες εξηγήσεις και ζωγράφισε τα πρόσωπα του πίνακα με το αρχαιοελληνικό θέμα. Η γιαγιά διασκέδαζε τόσο πολύ κάθε φορά που θα έλεγε αυτή την ιστορία, σαν να διηγιόταν μια ζαβολιά. Και πρέπει όντως να ήταν ζαβολιά στην εποχή που ο ελληνικός και τουρκικός εθνικισμός βρίσκονταν σε μια από τις πολλές κορυφώσεις τους. Έτσι λοιπόν, στο Προκόπη της Ανατολής, το 1907, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία που είναι κεντυμένη στον πίνακα μαζί με την υπογραφή της θείας, κεντήθηκε από τη Γεσθημανή Αλεξιάδου η ιστορία της Μύδιας και τα πρόσωπα ζωγράφησε ένας νεαρός Τούρκος, γιος Χότζα, άσχετος με την ελληνική μυθολογία και γι' αυτό, συνέχισε η γιαγιά, έχει τόσο ζωηρή και σχεδόν παιχνιδιάρικη και όχι σεβάσμια και τραγική όψη η Μύδια. Η γιαγιά μου δεν γεννήθηκε ούτε έζησε στο Προκόπη. Η ιστορία αυτού του πίνακα που ήταν πρίκα της πέρασε σε αυτήν προφορικά από την προηγούμενη γενιά των προγονισών της. Τώρα πια ο πίνακας έχει την τύχη να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών όπου μπορείτε και να τον δείτε. Από την Νίκη Σταυρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας κύριε Λεπτουργίδη και σας κύριε Αρώνη. Δεν είμαι άνθρωπος των λόγων, είμαι άνθρωπος των αριθμών. Το 2005 πήγαμε εκδρομή με το σωματείο στη Σινασό, το χωριό μας. Ψάχνοντας για το σπίτι της μητέρας μου, γυρνώντας στα στενά, στα σοκάκια της Σινασού, με τις μηχανές και τις κάμερες, με σταματάει ένας γεράκος
καθισμένο σε ένα σκαμνί μπροστά σε ένα σπίτι, σε μια πόρτα σπιτιού. Όπως το είπε και σε άλλους, το λέει και σε μένα. Χάτζη Σεραφείμ, δείχνει το σπίτι. Χάτζη Σεραφείμ, Χάτζη Σεραφείμ. Χάτζη Σεραφείμ λεγόταν η μητέρα μου. Και λέω, βρήκα το σπίτι της μητέρας μου. Λέω, μαμά Χάτζη Σεραφείμ, μαμά. Σηκώνεται ο Τούρκος, με αγκαλιάζει, με φυλάει, με βάζει μέσα στο σπίτι, μου λέει, original, αυτό original, αυτό original, όλα δεν τα έχουν πειράξει, θέλω να πει. Με βγάζει στην αυλή, μου δίνει κεράσια, μια κεράσια είχε στο κτήμα. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, βγαίνει η γυναίκα του, μια κοντούλα γυναικούλα με τις βράκες και τα λοιπά, και με κέρασε κάτι χουρμάδες, κάτι μήλα, βορκόκια, καϊσιά. Εμένα με πιάνουν τα κλάματα και πάω να φύγω. Και βγαίνει η γυναίκα του, αυτή η αγράμματη, η Τουρκάλα, και μου δίνει το κλειδί της μάνας μου, το κλειδί της πόρτας. Και έφυγα. Το έχω σπίτι. Thank you.
μονήσαμε. Έχει για Παναγιά τα μιλήσαμε. Όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Yeah.